Καλησπέρα σας. Θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο την εφαρμογή Quizzes. Όσοι γνωρίζετε το ΚΑΧΟΥ, είναι μια παρόμοια εφαρμογή με την οποία δημιουργούμε κουίζ σε μορφή παιχνιδιού, αλλά υπάρχουν κάποια πλεονεκτήματα γι' αυτό και την παρουσιάζουμε. Προσφέρει κάποιες λειτουργίες που το ΚΑΧΟΥ δεν τις έχει στη δωρεάν έκδοση και το, η πιο βασική λειτουργία είναι ότι μπορούμε να προσθέσουμε και διαφάνειες στις ερωτήσεις μας και έτσι να φτιάχνουμε διαδραστικά μαθήματα, interactive lessons, δηλαδή να συνδυάζουμε περιεχόμενο μαζί με διαφάνειες, με quiz, συγγνώμη. Και είναι μια πολύ ευέλικτη εφαρμογή, προσφέρει πολλές μεθόδους για να παραδώσουμε ένα μάθημα και επίσης δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να το χρησιμοποιήσουν χωρίς να συνδεθούν με οποιαδήποτε συσκευή είτε από το κινητό τους είτε από τον υπολογιστή ή μέσω browser ή μέσω ειδική εφαρμογής εάν το επιθυμούν δεν είναι απαραίτητο απλά με την εφαρμογή αν την εγκαταστήσουν θα μπορούν να παρακολουθούν την πορεία τους σε πολλά quiz που θα εκτελούν. Για παράδειγμα, οι μαθητές μπορούν από εδώ με το Enter Code να βάλουν ένα κωδικό quiz το οποίο τους έχουμε δώσει ή να επιλέξουν ένα από τα διαθέσιμα δημόσια κουίζ που υπάρχουν ήδη αρκετά και βλέπω υπάρχουν και αρκετά ελληνικά quiz ή lessons στην ορολογία του quizzes. Μπορεί να κάνει practice, δηλαδή να παίξει ένα quiz μαθητής Πατάμε λοιπόν το Start και όλα αυτά χωρίς να κάνει εγγραφή πουθενά. Βλέπουμε εδώ ότι αυτό είναι ένα lesson, δηλαδή ένα quiz το οποίο συνδυάζει και περιεχόμενο και διαφάνειες εκτός από ερωτήσεις. Τώρα εγώ απάντησα έτσι τυχαία. Και έτσι λοιπόν μπορεί εύκολα ο μαθητής να χρησιμοποιήσει ένα quiz με οποιαδήποτε συσκευή. Να πάω εγώ πίσω στην αρχική. Εσείς μπορείτε να κάνετε εγγραφή μέσω Gmail ή να κάνετε καινούριο λογαριασμό. Θα κάνω εγώ λοιπόν σύνδεση, login με το Gmail μου. Και έχω λοιπόν συνδεθεί ως εκπαιδευτικός, εδώ είναι ο πίνακας ελέγχου. Στο Explore εξερευνώ τα διαθέσιμα quiz ή lessons που υπάρχουν στο quizzes. Μπορώ να διαλέξω οποιοδήποτε και να το χρησιμοποιήσω και εγώ να το κάνω δηλαδή ένα αντίγραφο όπως αυτό εδώ. Μπορώ να δω τι ερωτήσεις ήδη έχει και να κάνω ή να το αποστείλω εγώ σε ένα συνάδελφο ή να το κάνω copy and edit ή να ξεκινήσω κατευθείαν να το εκτελώ στην τάξη μου με τους μαθητές ή να το δώσω σε άλλους μαθητές. Δηλαδή χωρίς να έχω φτιάξει εγώ κάποιο quiz μπορώ να το χρησιμοποιήσω σαν να είναι δικό μου. Αλλά αν θέλω μπορώ να το αντιγράψω για να είμαι σίγουρος με το copy and edit να είμαι σίγουρος ότι θα παραμείνει. Και τώρα έχει γίνει δικό μου πια το quiz αφού το διαμοιράζει ο εκπαιδευτικός που το έχει φτιάξει και μπορώ να το επεξεργαστώ, να αλλάξω δηλαδή τις ερωτήσεις του. Να πάω λοιπόν, πατήσω cancel και τις διάφορες επιλογές του quiz. Ας πάω λοιπόν πίσω αν πάω λοιπόν στο My Library, είναι τα κουίζ που έχω φτιάξει εγώ ή έχω αντιγράψει από άλλους μαθηταί, ε, εκπαιδευτικούς. Στο Reports είναι οι αναφορές από τα κουίζ, είτε ένα quiz το κάνω ζωντανά με τάξη. Κάθε φορά που το εκτελώ συντάξη θα δώσει μια αναφορά ή αν το κάνω ανάθεση για μαθητές να το κάνουν μόνοι τους με το δικό τους χρόνο στο μορφή assigned πάλι μου δίνει αναφορές για να δω λοιπόν μια αναφορά από ένα quiz βλέπω τα αποτελέσματα μπορώ να τα εξάγω να τα εκτυπώσω να τα κατεβάσω σε μορφή Excel να δω σε διαφορετικές μορφές την αναφορά του στο classes μπορώ να δημιουργώ τάξεις αν θέλω αν θέλω λοιπόν να χρησιμοποιήσω το quizzes μια τάξη πολλές φορές μπορώ να δημιουργήσω λοιπόν τάξη να βάλω τους μαθητές να κάνουν εγγραφή, ώστε όταν μπαίνουν να βλέπουν τα διαθέσιμα quiz. Ή αν έχω, υπάρχει και σύνδεση με το Google Classroom, αν έχω δηλαδή μια, για να συνδέσω λοιπόν μια τάξη από το Google Classroom, με το κουμπάκι εδώ σας μπορεί να λέει import from Google Classroom, γιατί έχω ήδη κάνει μια φορά τη διαδικασία. Μπορώ εδώ λοιπόν να, εισάγω μια τάξη που έχω στο Google Classroom και έτσι αυτόματα θα τους έρθει ειδοποίηση στα Gmail τους για να συμμετέχουν στην τάξη. Αλλά δεν είναι απαραίτητο λοιπόν να, να έχουμε τη λειτουργία των τάξεων, μπορούμε απλά να δημιουργούμε τα quiz και να τα στέλνουμε στους μαθητές ή να τα εκτελούμε live στην τάξη, όπως κάνουμε και με το καχού. Αφού λοιπόν έχουμε δημιουργήσει ένα quiz ή e lesson, μπορούμε να αρχίσουμε λοιπόν να το εκτελούμε στην τάξη με τους μαθητές ζωντανά, με την επιλογή εδώ Start Live Lesson ή να το αναθέσουμε ασύγχρονα σε μαθητές να το κάνουν μόνοι τους στο δικό τους χρόνο ή και να το διαμοιράσουμε με άλλους εκπαιδευτικούς. Θα το δείξω λοιπόν με ένα άλλο που έχω κάνει εδώ να ετοιμάσει, που είναι ολοκληρωμένο, για να το μοιράσω με εκπαιδευτικού είναι αυτό εδώ το κουμπάκι share όπου το αντιγράφω και έτσι θα μπορούν άλλοι εκπαιδευτικοί να το βρουν και να το δοκιμάσουν και αυτοί. Για να το κάνουμε ζωτανά στη τάξη είναι το κουμπί start live lesson το πατάω λοιπόν εδώ Υπάρχουν κάποιες ε, ρυθμίσεις εδώ που μπορείτε να αλλάξετε. Αν θα βλέπουν δηλαδή, το χρονόμετρο, αν θα βλέπουν το leaderboard, δηλαδή την κατάταξη καθώς το quiz συνεχίζεται, αν θα είναι ανακατεμένες οι ερωτήσεις, αν θα υπάρχει μουσική. Και με το present ξεκινάμε λοιπόν την ζωντανή αναμετάδοση, ας το πούμε, του quiz. Παρόμοια διαδικασία με το καχού, μπορούν να συνδεθούν μαθητές στο quiz.com με αυτόν τον κωδικό ή πιο εύκολα, ειδικά αν είμαστε με τηλεκπαίδευση, με αυτό το σύνδεσμο εδώ, να τον αντιγράψω ή να το κάνω εδώ, ας το κάνω αντιγραφή και να το ανοίξω σε μια νέα καρτέλα ανώνυμης περιήγησης. Θα μπει λοιπόν ο μαθητής θα γράψει το όνομά του ένα ε, ψεδόνιμο δηλαδή μπορεί να μπει οποιαδήποτε συσκευή θα δούμε λοιπόν εμείς εδώ σιγά σιγά να οι μαθητές να μαζεύονται και μόλις μαζευτούν όλοι οι μαθητές με το start το ξεκινάμε από εδώ ελέγχουμε τις διαφάνειες ο μαθητής τώρα βλέπει ότι έχει ξεκινήσει το quiz αν θέλουμε βάζουμε και μουσική και ξεκινάω λοιπόν εδώ την επόμενη διαφάνεια. Α κλείσω και... λίγο τη μουσική. Ο μαθητής βλέπει λοιπόν την ερώτηση, μπορεί να απαντήσει. Και μόλις τελειώσουν όλοι οι μαθητές τις, τις απαντήσεις τους, προχωράμε στην επόμενη ερώτηση. Ελέγχει λοιπόν ο εκπαιδευτικό όλη τη διαδικασία. Και εδώ όπως βλέπετε σε συνδυασμό πρώτα έχουμε την ερώτηση και μετά έχουμε κατά κάποιο τρόπο την επεξήγηση. Αυτή νομίζω τεχνική λέγεται τυφλές ερωτήσεις ή μπορείτε να κάνετε το ανάποδο να έχετε πρώτα την επεξήγηση και μετά μια ερώτηση κατανόησης. Δηλαδή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με πολλούς τρόπους το κουίζι συνδυάζοντας διαφάνειες και ερωτήσεις. Και κάπως έτσι λοιπόν γίνεται το live quiz, μόλις τελειώσει θα υπάρχει μια κατάταξη, θα υπάρχουν τα αποτελέσματα, παρόμοια διαδικασία με το καχού. Δεν θα τη δείξω λοιπόν όλοι, εφόσον έχουμε κάνει και το καχού, γνωρίζετε τη διαδικασία, να σταματήσω λοιπόν το quiz από εδώ να το τελειώσω με το Exit, το τελειώνω προώρα θα πάω στην αρχική μπορώ να το κάνουμε και ανάθεση ασύγχρονα assign homework να βάλω και μια ημερομηνία διορία που θα έχει να το συμπληρώσει με το continue λοιπόν και να πάρω ή έναν κωδικό να δώσω στους μαθητές ή έναν σύνδεσμο. Αυτό είναι εδώ λοιπόν το σύνδεσμο για ανάθεση σε μαθητές. Και για κάθε ανάθεση που δημιουργώ, όπως είπαμε πριν, δημιουργείται και ένα στα reports, ξεχωριστό report για κάθε ανάθεση, είτε ζωντανή που έχω τελειώσει, είτε ανάθεση που έχω δώσει. Μπορώ να δω λοιπόν εδώ τις αναφορές, ας δούμε ένα πιο παλιό, που έχει αποτελέσματα και μπορώ μια ανάθεση να την σταματήσω προώρα εάν θέλω με το κουμπάκι εδώ end assignment Αυτά λοιπόν πάνω κάτω για το Quizzes, μια πολύ καλή εφαρμογή όπου μπορούμε να δημιουργούμε και δικά μας Quiz ή Lessons ή να εξερευνούμε τα διαθέσιμα. Και φυσικά μπορούμε να το συνδέσουμε και με μαθητές, να το συνδέσουμε με το Google Classroom ή να φτιάξουμε ταξί δικιά μας.